Να τα εγκαινιάσουμε τις ωραίες τις κουβέντες μας εδώ στον καναπέ το μπλε, που τόσο έχουν αγαπηθεί από τον κόσμο, γιατί θέλει να σας ακούει. Έχει ανάγκη. Τη φωνή σας, τον ωραίο σας το λόγο, κυρία Κική. Την αυστηρότητά σας κάποιες φορές. Ξανά εδώ. Ναι. Μα δεν ξέρουν όμως ότι σήμερα θα τσακωθούμε. Καλύτερα να τσακωνόμαστε, το έχουμε πει αυτό. Εγώ τους προτιμώ τους τσακωμούς. Να υπάρχει ζωή, να υπάρχει ένταση. Γι' αυτό θα μιλήσουμε, για τους τσακωμούς. Θα μιλήσουμε για τους τσακωμούς που πολλές φορές τους φοβόμαστε και τους αποφεύγουμε και θεωρούμε ότι όταν δεν τσακωνόμαστε, είναι όλα τέλεια. Τελικά. Ναι. Να εμβαθύνουμε στους καυγάδες, γιατί όλοι μας, με τη συμβίωση, μαζεύουμε δυσφορία. Ναι. Η οποία μαζεύεται και κάποια στιγμή πρέπει να βγει. Δεν μας διδάξανε όμως πώς να τη βγάλουμε, οπότε βγάζουμε με κάποια ευκαιρία στην επιφάνεια την οργή μας, το θυμό, την επιθετικότητα, τις απογοητεύσεις και τα πετάμε στον άλλο. Ναι. Συνήθως στο σύντροφο, στη σύντροφο ή στα παιδιά. Αυτό όμως πάει αλυσιδωτά. Είσαι εσύ η προϊσταμένη μου και είσαι στις κακές σου. Και έρχομαι η άτυχη στη δουλειά και μερικές φορές χωρίς λόγο μου κάνεις μια κατσάδα. Σε στολίζω. Ναι, με στολίζεις κανονικά. Αν έχεις και κακή γλώσσα, μου λες και βρισχές, μου κάνεις προσωπική επίθεση, αλλά είσαι η προϊσταμένη μου. Εκεί λοιπόν, τι πρέπει να κάνω, με παίρνει να αντεπιτεθώ, με παίρνει να πω κάτι, μάλλον όχι. Επομένως, σιωπώ, γιατί πρέπει να προστατέψω το εργασιακό μου. Και θεωρείτε λήξαν το επεισόδιο. Μα δεν θεωρείτε λήξαν, διότι η οργή βράζει μέσα μου. Μένει. Και μέχρι να σχολάσω, έχει πολλαπλασιαστεί, γιατί την επεξεργάζομαι. Το μυαλό δεν σταματάει. Τι μου είπε, τι δεν είπα και τι θα έπρεπε να πω. Ναι, και γιατί μου τα είπε και... Άρα, έχω ένα φορτίο βαρύ και πάω στο σπίτι μου. Τι θα το κάνω αυτό το φορτίο? Θα το ξεφορτώσω στον πιο αγαπημένο, στον πιο κοντινό, σε αυτόν που είναι στη διάθεσή μου, που με παίρνει. Ποιος θα είναι αυτός? Ο σύντροφος ή αν είμαι ανήπαντρη, η μάνα, ο πατέρας, τα αδέρφια ή αν έχω οικογένεια, τα παιδιά. Ναι. Και βλέπεις ότι γίνεται μια αλυσιδωτή αντίδραση. Και συνήθως αυτή η αντίδραση γίνεται και χωρίς κανένα προφανή λόγο, σοβαρό. Ακριβώς. Μπορεί να το πυροδοτήσει το... Το έπεσε το ψυχουλάκι στο πάτο. Το τίποτε. Εκεί λοιπόν δημιουργείται ένα κλίμα έντασης, μια αρνητικότητα, ένα περιβάλλον που μας χαλάει το κέφι, μας δυσκολεύει πάρα πολύ την επικοινωνία. Και ακριβώς εκεί βγαίνει η ανατροφή μας. Ό,τι μάθαμε μέχρι τα 5 χρόνια. Αν οι γονείς μου βρίζονταν όταν καυγάδιζαν, ναι, θα βρίσω. Αν κάνανε προσωπική επίθεση, εσύ που είσαι άχρηστη, που δεν καταφέρνεις τίποτε, που δεν ξέρεις να μαγειρέψεις, εσύ που ξημεροβραδιάζεσαι στα καφενεία κλπ. Γιατί πολλοίς κόσμος μιλάει έτσι. Θα βρίσω. Και θα βρίσω ποιους? Τους αγαπημένους μου. Και βεβαίως θα μου αντεπιτεθούν. Εκεί θα δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ αρνητικό κλίμα, ψυχοφθόρο, που είναι ανυπόφορο και η συνέχεια επίσης εξαρτάται από αυτά που έζησα ως παιδί. Μου τρώνανε οι γονείς μου, θα γυρίσω και θα μου τρώσω. Μια εβδομάδα δεν θα σου μιλάω, ας πούμε. Να, οι σιωπές που είναι θανατηφόρες, καταστροφικές. Έτσι, και προσπαθούν να με καλοπιάσουν. Τι έχεις? Τίποτα.
Και εκεί θα πρέπει ο άλλος άνθρωπος να καταπιεί την απογοήτευσή του και να με καλοπιάνει για να μπορέσει να σπάσει τη σιωπή μου και τα μούτρα μου. Ναι. Άρα, βλέπεις τι ευθύνη έχω σαν γονιός. Θα πρέπει να διδαχτώ πώς θα καυγαδίζω. Δεν το ξέρουμε, δεν μας το έχουν διδάξει. Πάμε να κάνουμε όλο ένα προς τα πίσω το σενάριο. Πάμε το πρωί, πάω και είναι η προϊσταμένη μου, η οποία είναι και κακόγλωση, έχει και νεύρα και είναι και επιθετικός άνθρωπος και αρχίζει και με στολίζει. Εγώ ως εκπαιδευμένη, πώς θα το διαχειριστώ αντί να το κλείσω, και φυσικά δεν πρέπει να υπερεύω και τα όρια, διότι υπάρχει και μία ιεραρχία στη δουλειά. Ναι. Τι θα έπρεπε να κάνω? Την ώρα που αρχίζει να σε στολίζει, θα πρέπει να κάνεις εσύ μια γρήγορη επεξεργασία και να αναρωτηθείς, μήπως κάπου έχει δίκιο. Γιατί μπορεί και να έχει και κάπου μπορεί δίκιο, Μπορεί κάπου να έχει δίκιο. Αλλά αμέσως βγαίνει η έμφυτη αυτοπροστασία σου και θεωρείς ότι έχει άδικο. Λοιπόν, το πρώτο και σοφό όταν κάποιος μας επιτίθεται είναι να αναρωτηθούμε, μήπως έχει δίκιο. Μπορεί να καθυστέρησες, μπορεί να σου είχε αναθέσει μια δουλειά και την ξέχασες. Μπορεί να αναρωτηθείς, μήπως έχει δίκιο. Αν έχει δίκιο, θα πρέπει να πάρεις μια βαθιά ανάσα και να της πεις, έχετε δίκιο. Αυτό αυτομάτως θα της χαμηλώσει τους τόνους. Αν έχει άδικο, που μπορεί, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, θα πρέπει να υψώσεις το ανάστημά σου, να υψώσεις τους ώμους σου και αφού σε λούσει κανονικά, να της πεις, με αδικείτε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, μια φράση μόνο. Ναι. Και θα ακούσει. Δεν θα ακούσει, αλλά εσύ δεν θα είσαι ερείπιο μετά. Ναι, ότι δεν υπερασπίστηκε. Θα το κάνεις για τη δική σου προσωπικότητα, για τη δική σου αξιοπρέπεια, για την αίσθηση του εαυτού σου, ότι ναι μεν προσπάθησε να με κάνει σκουπίδι, αλλά της είπα μια πολύ ωραία πρόταση, με αδικείτε. Ναι. Δεν της είπα πράγματα απρεπή, δεν ξέφυγα από εκεί που μας τοποθετεί η ιεραρχία, αλλά δεν άφησα τον εαυτό μου να με ποδοπατήσει. Για μένα, αυτή μπορεί να φύγει μουρμουρίζοντας, θα σε απολύσω, δεν έχει σημασία. Εντάξει, σίγουρα μένα θα έχεις μια ταραχή μετά από όλο αυτό, αλλά θα νιώθεις πολύ καλύτερα αν την έχεις διαχειριστεί βεβαίως, έτσι. Βεβαίως. Και της δίνεις και ένα μήνυμα, γιατί ο καυγάς δίνει μηνύματα αμοιβαία. Αυτό δεν είναι καυγάς τώρα, κυρία Κική, είναι πολύ πολιτισμένα πράγματα. Όχι, αυτό περιγράφουμε. Όχι, μας έχει λούσει αυτή. Ναι. Είναι καυγάς. Απλώς εσύ δεν είχες περιθώρια να αντιδράσεις πολύ. Λοιπόν, δίνει αμοιβαία μηνύματα. Την επόμενη φορά που θα έρθει πάλι να σε περιλάβει, θα είναι πιο ήπια. Θα είναι πιο ήπια. Θα είναι πιο ήπια, διότι έδειξες τσαγανό. Okay, αλλά καταλαβαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος ότι δεν με παίρνει να μιλάω στην Κική με αυτόν τον δεν τρόπο. Δεν θα το γλιτώσεις, εάν ο το τύπος της είναι έτσι, αλλά θα είναι κάπως καλύτερα. Και εσύ πάλι θα πρέπει να μετρήσεις μήπως κάπου έχει δίκιο ή αν έχει απόλυτο άδικο, πάλι με μία φράση να αντισταθείς. Χωρίς πεις ένταση, χωρίς φωνές. Όχι, χωρίς ένταση. Ενώ έχεις μέσα σου αλλά πολύ μεγάλη ταραχή. Εδώ στη Μεσόγειο, χωρίς φωνές, χωρίς να πω του άλλου να σηκώσω το δάχτυλο. Δεν σου επιτρέπω να μου μιλάς εσύ εμένα έτσι. Έχεις περιθώριο να τα κάνεις αυτά. Κάνεις στο σπίτι. Α, σε βιώνει να τρέφτη. Όχι με την προϊσταμένη. Στο σπίτι έχεις το περιθώριο. Έτσι. Τι γίνεται με το σπίτι μας? Είμαστε λαός καυγατζίδων, είμαστε μεσογειακός λαός, ναι. Έχουμε πολλές εσωτερικές εντάσεις, είμαστε και φωνακλάδες. Είμαστε. Είμαστε και υβριστές, αγενέστατος λαός είμαστε, όλοι οι Έλληνες. Δεν μας διδάσκουν ούτε στην οικογένεια και σε καμία βαθμίδα της εκπαίδευσης
τους στοιχειώδεις κανόνες της ευγένειας. Πολύ βασικά. Δεν συζητάμε για υπερβολές. Όχι, τα πολύ βασικά. Δεν τα ξέρουμε. Άρα, πεδίο δόξης λαμπρών, σε πάω στο σπίτι σου. Εκεί λοιπόν, συμβιώνεις με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν μεγαλώσατε μαζί. Σωστά. Μεγάλωσε σε μια εντελώς διαφορετική οικογένεια. Εδώ συναντιόμαστε με τα αδέρφια μας και ζοριζόμαστε πάρα πολύ να κάνουμε παρέα. Που έχουμε λάβει και την ίδια εκπαίδευση. Λοιπόν, ερωτεύεται η κάθε μια μας κάποιον, γίνεται αγάπη, παντρεύονται δύο άνθρωποι από διαφορετικά περιβάλλοντα. Καλώς ήρθατε. Δύο άνθρωποι με άλλη παιδεία, με άλλα θέλω, με άλλα πιστεύω. Αυτή η συμβίωση, όταν ισορροπήσει, αρχίζει και μαζεύει δυσφορία. Mm. Δεν μπορεί να σ' αρέσουν όλα, δεν γίνεται. Από τα απλά πράγματα. Από εκεί που ακούμπησες το ποτήρι σου. Ή το ότι το άφησες και πήγες στο υπνοδωμάτιο, δεν το πήγες στον νεροχύτη. Από τα ασήμαντα μέχρι τα πολύ σημαντικά. Ότι το ψυγείο σας έχει μόνο νερό μέσα. Να. Έτσι. Οπότε, η δυσφορία αυτή μαζεύεται, λες, άσε μην το πω, άσε τώρα. Ας μην τσακωθούμε. Ναι, μην γίνουμε μαλλιά κουβάρια, άσε. Αλλά κάποια στιγμή, παρά τη θέλησή σου, θα ξεσπάσει αυτή η θύελα. Εδώ λοιπόν θα φανεί τι σου έδωσε ο μπαμπάς σου και η μαμά σου, πώς θα ξεσπάσει η θύελα. Είσαι απέναντί του με το δάχτυλο απλωμένο και του λες εσύ, εσύ φταίς ή θα το πας συνεργατικά. Εδώ φαίνεται αυτό που κουβαλάμε. Εάν το πας με το δάχτυλο απλωμένο, θα του μιλάς με το εσύ, θα τον κατηγορείς, δεν ενδιαφέρεσαι, δεν κάνεις τίποτα. Νομίζω ότι επειδή δουλεύεις ότι τα κάνεις όλα και εδώ είναι ένα σπίτι και πώς θα λειτουργήσει, το τηλέφωνο είναι απλήρωτο. Εν τω μεταξύ, αν έλεγες μόνο τα σημερινά, χαλάλι σου. Θυμάσαι πολύ του εξαμήνου. Θυμάσαι και το γάμο και του λες η μάνα σου τότε. Βέβαια. Η μάνα σου τότε. 10 χρόνια πριν. Ναι. Και θυμάσαι και άλλα περιστατικά. Μια αδικία που σου έκανε. Τα γενέθλιά σου που τα ξέχασε. Εντάξει, το χάνουμε όμως εκεί, έτσι δεν είναι, κυρία Κική? Εκεί λοιπόν, τι θα κάνει αυτός? Πάλι θα φανεί η ανατροφή του. Ο συνηθέστερος τρόπος είναι να περάσεις σε μια φοβερή αντεπίθεση. Μη μου μιλάς εμένα έτσι, που πήρες πολύ αέρα και αρχίζει. Και που η δικιά σου η μάνα. Ναι, και που εσύ νομίζεις ότι είσαι τέλεια, την έξυπνη μας κάνεις, τη σπουδαία μας κάνεις. Αυτό είναι το συνηθέστερο. Αν μάλιστα ο ένας από τους δυο σας είναι υβριστής, εκεί πονάει πάρα πολύ τον άλλο, γιατί θέλουμε να πονέσουμε τον άλλο. Ναι. Δηλαδή, μας βγαίνει η κακή πλευρά του εαυτού μας και προσπαθούμε να πούμε πράγματα πολύ κακά, πολύ εσωτερικά. Εκεί, να το, πολύ να το βάλεις στο σουβλί μέσα στην πληγή. Ναι, να τον πονέσουμε πάρα πολύ τον άλλο. Και λόγω της συμβίωσης, τον έχουμε ψυχολογήσει και ξέρουμε τα κουμπιά του, ξέρουμε τα αδύνατα σημεία του, ξέρουμε πού θα πατήσουμε για να πονέσει βαθιά. Έχουμε όμως το πρώτο δεδομένο, ότι είμαστε σε εγρήγορση και ότι θέλουμε να καυγαδίζουμε. Γιατί εμείς εδώ λέμε ότι μην τους φοβάστε τους καυγάδες, καλύτερα να καυγαδίζεις παρά να ζεις αυτή τη θανατηφόρα σιωπή. Μπράβο. Για να εμβαθύνουμε λοιπόν αυτό τον καυγά. Γιατί εσύ ξεκίνησες τον καυγά? Μπορεί και να μην θυμάμαι μετά το τέλος του καυγά. Δεν έχει σημασία. Να σου βγάλω εγώ το συνέστημα. Νοιάζεσαι για τη σχέση. Νοιάζεσαι για τον εαυτό σου. Νοιάζεσαι για τον άλλο άνθρωπο. Σωστά. Δηλαδή, η ερμηνεία είναι αντίθετη από ό,τι νομίζουμε. Mm. Ότι με καυγαδίζει και με κάνει να πονάω. Διότι με μισεί, με αντιπαθεί. Λάθος. Το αντίθετο υπάρχει στον καυγά. Ναι. Νοιάζεσαι, πονάς για τη σχέση. Του χτυπάς όλα τα καμπανάκια και του λες πρόσεξέ με, δώσ' μου σημασία. Ναι. Προφανώς, γιατί... Θέλω να είμαστε καλά μαζί. Αν αλλά, διαφορούσες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο. Αν διαφορούσες για τη σχέση σου, εντάξει, θέλεις...
καμένο χαρτί, ο τύπος, αλλά πάρ' το ποτήρι να το πας στο νεροχύτη και μην ασχολείσαι. Ναι, ναι. Λοιπόν, και αυτό το νιάξιμο, δεν μπορώ να πιάσω τον άλλο και να του πω, βρε αγάπη μου, εγώ νοιάζομαι για τη σχέση μας, γι' αυτό τα λέω όλα αυτά. Δεν ξέρεις να το πεις, δεν σε δίδαξε κανένας. Παντού λένε, πω, σταματήστε, μην καυγατίζετε. Ή λένε, αυτό το ζευγάρι συνέχεια μαλώνει, να δεις, θα χωρίσουνε. Ναι. Ενώ ο καυγάς δεν είναι αιτία χωρισμού. Ο καυγάς είναι νιάξιμο, είναι ενδιαφέρον. Και ο καυγάς θέλει δύο. Ο καυγάς πάντα θέλει δύο. Γιατί υπάρχουν και σχέσεις όπου ο ένας μονίμως είναι στο... στο μου του καυγά και ο άλλος είναι στο μου της σιωπής. Ναι. Απαθείς, κάθεται, αυτό κοιτάζει. Αυτό διδάχτηκε. Ο καυγατζής τον σιωπηλό τον ερμηνεύει λάθος. Ερμηνεύει τη σιωπή του ως αδιαφορία, ναι, ως περιφρόνηση, ως απόσυρση, ως ένα τρόπο χειριστικό. Και ενώ αυτός που σιωπά είναι αμήχανος. Κάποτε όταν ήταν παιδί και ήταν έντονη προσωπικότητα, έντονο παιδί, του είπανε με όλους τους τρόπους, μη φωνάζεις, μη μου αντιμιλάς εμένα. Οπότε αφού ήταν εντολή γονεϊκή, αποτραβήχτηκε και έγινε ένα στρίδι. Έκλεισε το στρίδι. Το ερμηνεύουμε λάθος. Εκτός αν είναι νάρκισος, αν είναι χειριστική προσωπικότητα και μας χορεύει στα δάχτυλα. Όποτε θέλει μιλά, όποτε θέλει καυγαδίζει, όποτε θέλει σιωπά. Υπάρχουν και τέτοιοι τύποι. Αλλά εμείς παίρνουμε ανθρώπους συνηθισμένους. Το μέσο όρο. Το μέσο όρο. Νοιαζόμαστε λοιπόν για τη σχέση. Νοιαζόμαστε μας. Και γι' αυτό καυγαδίζουμε. Ναι. Ακόμη και όταν βρίζουμε, ακόμη και όταν πονάμε τον άλλο, προσπαθούμε να τον πονέσουμε, μήπως ταρακουνηθεί, ναι, γιατί όλοι αυτοί οι τρόποι είναι αρνητικοί. Ο σωστός είναι αυτός που με ρώτησες. Ναι, πολύ πολιτισμένα πράγματα όμως. Βρε αγάπη μου, νοιάζομαι για μας, γι' αυτό δεν θέλω να αφήνεις το ποτήρι πάνω στο τραπέζι, ναι, ας πούμε. Και άντε εξήγησέ το. Αυτό πώς θα χτιστεί, το πάρει το ποτήρι. Δεν θα το πάρει. Ξέρεις, ναι, γιατί. Ο ένας σύντροφος είναι κακός δάσκαλος για τον άλλο. Αμέσως βγάζει άρνηση, αντίδραση. Εάν του το πω εγώ, δεν θα το ξανακάνει. Θα το πηγαίνει το ποτήρι, θα καταλάβει δηλαδή. Αν το πει η σύντροφος ή ο σύντροφος της σύντροφου, δεν θα γίνει. Γιατί. Παραμένουμε παιδιά μέσα μας, έχουμε ένα κομμάτι παιδικό στον ψυχισμό μας. Ποια είναι η κινητήρια δύναμη του παιδιού? Το πείσμα. Λοιπόν, οπότε αυτό κινείται και μέσα μας και σαν ενήλικες στη σχέση μας. Αυτό είναι ολοζώντανο το πείσμα και βγαίνει εκεί που μας παίρνει. Πού μας παίρνει? Στη συντροφική σχέση, στη συζυγική σχέση ή στη γονεϊκή. Του παιδιού προς το γονιό. Εκεί έχει μεγάλα περιθώρια. Σε έναν ξένο... Δεν σε παίρνει, ούτε το χρόνο έχεις να τα κάνεις αυτά, ούτε τίποτα. Ούτε ο άλλος θα δώσει σημασία. Ακριβώς. Στο πείσμα σου. Εκεί λοιπόν μας παίρνει και βγάζουμε το παιδί που έχουμε μέσα μας. Το κακομαθημένο παιδί. Όχι, το παιδί, το απλό παιδί, το καλό παιδί, το αγαθό παιδί, αλλά το παιδί. Γιατί αυτό ζει μέσα μας. Λοιπόν, 50.000 φορές να πεις για το ποτήρι, δεν πρόκειται να το πάει μέσα. Με ποιο τρόπο θα το πάει μέσα, για πείτε μας. Πρέπει να βάλεις έναν μεταφραστή, ένα δραγουμάνο. Αν είναι ο φίλος του ή μια φίλη σου στο σπίτι, κάνε μια ιδιωτική συζήτηση και πες του, σε παρακαλώ, να μην παρατάει τα παπούτσια του στη μέση, γιατί το ποτήρι είναι ανώδυνο. Αλλά παρατάει τα παπούτσια του στη μέση, το μπουφάν του είναι πάντα στον καναπέ του σαλονιού, ή εσένα η τσάντα σου είναι αναποδηγυρισμένη στο χώρο. Γιατί κάνουμε τις ίδιες ατασταλίες και η μεν και η δε. Εκεί λοιπόν, μονίμως κάνουμε την παρατήρηση
και μονίμως ο άλλος έχει ήδη κλείσει τις κουρτίνες. Δεν αλλάζει. Άρχισε πάλι. Ναι, και αρχίζει μετά την ηρωνία, άρχισε πάλι η γκρίνια, άρχισε η μουρμούρα. Χάλασε το κλίμα στο σπίτι μετά. Ναι. Ποιος εμάλωσε σήμερα, ποιος τα έβαλε μαζί σου, να πάω να τον δείρω, αρχίζει η ηρωνία. Που πολύ θα ήθελες να αλήθει αυτό που σου λέει και να το έκανε. Μπράβο. Και να πάει να τα βάλει με την άλλη που σε έκανε. Μπράβο, αλλά δεν το κάνει, σε ειρωνεύεται μόνο. Λοιπόν, εκεί ποιο είναι το συμπέρασμα. Μην κάνω τη δασκάλα στο σύντροφό μου. Μην κάνεις το δάσκαλο στη γυναίκα σου. Έχουμε σίγουρη αποτυχία και σίγουρο πισωγύρισμα. Αν το έχουμε κάνει και έχουμε δομήσει τη σχέση μας έτσι, δασκαλίστηκα, έχει αυτό επιδέχεται διόρθωση. Κάνε πίσω. Πολλές φορές η σιωπή είναι χρυσός. Δεν δηλαδή, τα ξέρεις όλα, ας πούμε. Μην τα ξετινάζουμε όλα, γιατί μερικοί από εμάς και άντρες και γυναίκες δεν αφήνουμε τίποτε να πέσει κάτω. Το σχολιάζουμε, κάνουμε την παρατήρηση. Να κόψουμε τις παρατηρήσεις. Γιατί πρέπει να κάνω παρατήρηση στον άλλο? Για ποιο λόγο? Να κοιτάξω να βελτιώσω τον εαυτό μου. Αντί να του κάνω παρατήρηση και να του πω πάλι το μπουφάν σου είναι στο σαλόνι. Ναι. Και εκείνο το πάλι του έρχεται πολύ βαρύ. Να σκεφτώ, είμαι εγώ τακτική? Κάνω εγώ προσπάθεια? Δηλαδή, τι κάνω εγώ για τη σχέση? Σωστά. Αντί να καυγαδίζω, αντί να έχω το δάχτυλο έτσι, να κάνω έτσι. Εγώ τι κάνω για τη σχέση? Και να κάνω μια αυτοκριτική. Και να πάψω τις παρατηρήσεις. Αυτό ισχύει και για τους άντρες και για τις γυναίκες και για τους γονείς προς τα παιδιά. Δύσκολο πράγμα αυτό. Τρομερά δύσκολο. Ακούγεται πολύ ωραίο και πολύ εύκολο. Είναι το δυσκολότερο που θα μπορούμε να επιδιώξουμε. Γίνεται αν θέλουμε, αλλά πρέπει να έχουμε συνέχεια το νου μας. Και ένας καλός τρόπος πρακτικός είναι να πάρουμε μια μέρα το κινητό μας. Νομίζω μαγνητοφωνείς 3,5 ώρες με το κινητό. Να λόγος. Και να μαγνητοφωνήσεις τον εαυτούλη σου. Μην το κάνει 3,5 ώρες και 20 λεπτά φτάνουν. Ναι, όταν είσαι θα πάρετε μέσα δείγμα. Στην οικογένεια. Έτσι, ω, Παναγία να δεις μετά, να το βάλεις να ακούσεις. Πώς συμπεριφέρθηκες στο σύντροφο, πώς συμπεριφέρθηκες στα παιδάκια σου, πώς συμπεριφέρθηκες στη μαμά σου αν έρχεται και βοηθάει. Κυρία, και εκεί δεν είναι καλό, όχι δεν είναι καλό, δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Δεν είναι καλή εκπομπή αυτή. Δεν είναι καλή εκπομπή. Λέτε εδώ. Γιατί έρχεται η μαμά μου και με βοηθάει και της κάνω συνέχεια παρατηρήσεις. Μα γιατί έβαλες τα μαγιό στο πλυντήριο? Σου είπα εγώ να βάλεις τα μαγιό στο πλυντήριο. Παιδί μου, νόμιζα ότι... Πάλι τα δικά σου κάνεις και θέλω να μου νοικοκυρέψεις, να μου κάνεις το δρομάνο του σπιτιού. Δηλαδή, είναι δυνατόν, γιατί είμαι μάρτυρας αυτήκος σε πολλές τέτοιες σκηνές που ο γιος ή η κόρη κατσαβιάζει τη μαμά ή τον μπαμπά. Πήγες μπαμπά να πληρώσεις τους λογαριασμούς. Παιδί μου, είχε ανέβει το ζάχαρο σήμερα και δεν μπορούσα. Έλα τώρα, άστα αυτά. Στον μπαμπά, στη μαμά, στο σύντροφο, στη σύντροφο, στα παιδιά. Τότε σε ποιους φερόμαστε ευγενικά? Στους ξένους. Στην εκπομπή εδώ, δηλαδή, να δείξω ότι... Είμαστε καταπληκτικές. Εγώ είμαι μια κυρία έτσι επιπέδου. Ενώ θα πρέπει να περιορίσουμε τις επιθέσεις σε αυτούς που αγαπάμε. Να οι καυγάδες, Ανδριανή μου. Να. Δηλαδή, έχω δυσφορία, έτσι. Να πιάσω τη μαμά μου και να της πω, κάτσε εδώ να σου πω. Ναι. Σαν τη σβούρα γυρίζεις εδώ μέσα και με ζαλίζεις. Κάτσε εδώ να σου πω για σένα και για μένα. Ναι, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, κάνε κάτι να μη ζαλίζομαι. Το ξέρω, με βοηθάς, σου είμαι ευγνώμων. Μου συμπαρίστασε πάρα πολύ. Ναι. Αλλά ίσως να έχω γίνει και ιδιότροπη. Να ελαφρώσω, το λίγο, ναι. Να ελαφρύνω λίγο αυτή την ιδιωτική συνομιλία. Να βγω από τους κακούς καυγάδες, γιατί αυτοί είναι κακοί καυγάδες. Θα μιλήσουμε τώρα και για τους δημιουργικούς καυγάδες.
Δεν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε για τους δημιουργικούς καυγάδες, όχι. Αλλά θα το κρατήσουμε εμείς σαν tip αυτό για να το αναπτύξουμε σε άλλη εκπομπή πιο... σε όλο το εύρος που πρέπει. Από σήμερα, εγώ αυτό που κρατάω περισσότερο είναι ότι αφενός κοιτάζουμε λίγο πώς συμπεριφερόμαστε εμείς στους άλλους και πάντα προστατεύουμε τον εαυτό μας σε ένα καυγά. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί πολλές φορές λέμε «Άσε μωρέ να μην μιλήσω, καλύτερα να μην μιλήσω, να μην τσακωθώ με τον προϊστάμενο, με τον συνάδελφο, με τον σύντροφο» και αντί να μου το ηρεμεί αυτό το πράγμα, μου το κάνει χειρότερο. Και επανέρχομαι στο ίδιο σκηνικό και είμαι σαν να έχω μεταλλαχθεί και να έχει δυο βελζεβούλα από μέσα μου μετά. Ναι. Ωραία. Άρα, και όριο στον άλλο και στον εαυτό μας. Κρατήστε ότι έχουμε ανοιχτό κεφάλαιο με τους δημιουργικούς καυγάς. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να ακούσω τι είναι ένας δημιουργικός καυγάς. Έχει κανόνες, όπως όλα στη ζωή. Δηλαδή θα μάθουμε να τσακωνόμαστε με κανόνες. Ναι, ακριβώς. Θα το ζήσουμε κι αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κίτρινη. Καλή σεζόν να έχουμε. Έχουμε να πούμε πολλά ωραία πράγματα. Καλό βράδυ. Ναι, αποχαιρετάμε. Να έχουμε ένα όμορφο βράδυ και εσείς μια όμορφη εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο. Φιλιά πολύ.